Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμπούρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Ας παρακολουθήσουμε, έτσι, για να βοηθήσουμε τους φίλους μας ακροατές, τη συλλογιστική της κυβέρνησης. Και την επαναλαμβάνω λέγοντας ότι, παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να φέρω χειρότερα πράγματα, ίσα-ίσα που θα αποκαταστήσω αδικίες από τον νόμο Κατρουγκαλού και, μάλιστα, όπως βλέπουμε από τα δημοσιεύματα, θα δοθούν και κάποιες αυξήσεις μετά από 10 χρόνια, λέει, το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης επιτέλους θα δώσει με τις παρεμβάσεις που κάνουμε και κάποιες αυξήσεις, μπορεί να κάποιος να τις πει μικρές, μπορεί να τις πει, ξέρω εγώ, για έναν αριθμό περιορισμένο, εν πάση περιπτώσει και κάποιοι θα πάρουν και κάτι. Τι λέτε, είναι έτσι τα πράγματα, συμμερίζεις αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση των δημοσιευμάτων και των πληροφοριών που έρχονται από το Υπουργείο Εργασίας? Δηλαδή θα δώσουμε και ένα μπόνους, λέει η κυβέρνηση, για να δεχτείτε όλα τα καινούργια αντεργατικά διασφαλιστικά μέτρα, γιατί κύριε Θερμέ είναι καθαρό το ζήτημα. Η κυβέρνηση δεν καταργεί κανένα νόμο αντιασφαλιστικό από την προηγούμενη αντιασφαλιστική νομοθεσία ή διάταξη από τις προηγούμενες διατάξεις που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα. Σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, από το 2010, που είναι πάρα πολλές αριθμητικά, όλες αυτές και καταστρεπτικές για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Είπε ψέματα, κορόιδεψε τους συνταξιούχους η κυβέρνηση ότι εν πάση περιπτώσει θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Τον νόμο Κατρούγκαλο όχι μόνο δεν τον καταργεί, αλλά αυτός γίνεται εργαλείο για τα επόμενα 50 χρόνια, όπως τότε που ψηφίστηκε για το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα συμπληρώσει αυτή την κατάσταση με την ιδιωτικοποίηση τώρα της ασφάλισης. Ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει καμιά αύξηση. Οι αλλαγές που προωθεί είναι καταστρεπτικές, χειροτερεύουν συνολικά το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, ανεβάζουν τα όρια ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους και περιορίζουν παραπέρα τις συντάξεις αποδοχές με έναν αριστοτεχνικό τρόπο. Όπως ξέρετε, και θέλω να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα σε αυτό, η κυβέρνηση η προηγούμενη με τον νόμο Κατρούγκαλο έκανε επανυπολογισμό στις συντάξεις, τις κύριες συντάξεις. Mm-hmm. Αυτός έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Από το 80% που έπαιρνε ένας εργαζόμενος σύνταξη από τις, από τις αποδοχές που όταν εργαζόταν, ο νόμος Κατρούγκαλου το έφτασε στο 37%. Αυτό έβγαλε μια προσωπική διαφορά στους παλιούς συνταξιούχους πριν το 19, σε μεγάλα ποσά. Σε ορισμένα στον ΟΑΕ έχει βγάλει και 540 ευρώ. Αλλά έχει βγάλει και στις συντάξεις συνολικά 200 ευρώ κτλ. Ας πάρουμε το παράδειγμα των 200 ευρώ που έγινε ο επανυπολογισμός σε αυτή τη σύνταξη. Λέει η κυβέρνηση τώρα, ετούτη η κυβέρνηση, ότι αυτά τα ποσοστά για όσους έχουν 33-35 χρόνια δουλειά και πάνω θα τα αυξήσω λίγο το ποσοστό αναπλήρωσης. Από το 37 μπορώ να πάω 42, με συγχωρείτε, 45 κτλ. Οπότε η προσωπική διαφορά που αναγράφτηκε στους παλιούς δεν έχει περίκοπη. Από τα 200 ευρώ που είναι η περίκοπη μπορεί να πάει να του χαριστούν ας πούμε 70 ευρώ. Λέει στους καινούριους συνταξιούχους ότι εσείς τώρα, αυτοί που θα βγουν από το 19 για τους παλιούς δεν θα περικοπεί, εσείς που θα βγείτε πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Για το Κατρούγκαλο σας έκοβε 200 ευρώ, εγώ θα σας κόψω 130, δηλαδή σας δίνω 70 ευρώ αύξηση. Αυτή είναι η αύξηση που θα δώσει. Λοιπόν, κοροϊδεύουν τον κόσμο κυριολεκτικά, γιατί θα έχουμε καινούριες μειώσεις δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία στους καινούριους συνταξιούχους. Κατά 130 ευρώ έφτιαξαν, είπα ένα παράδειγμα, έτσι τυχαίο για να γίνει κατανοητό. Ναι. Ελάχιστοι μπορεί να πάρουν μια αύξηση παραπάνω, πραγματικά ελάχιστοι, και αυτά τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για προπαγανδιστικά. Γιατί δεν θα πάρουν αύξηση στην αρχική του σύνταξη. Αυτό είναι μια μικρή αποκατάσταση για να τη βοηθήσει προπαγανδιστικά. Όσο για τις επικουρικές συντάξεις, θέλω να πω ότι υπήρχε μια μεγάλη περικοπή, ένα σάρωμα με τον νόμο Κατρούγκαλο, που εν πάση περιπτώσει αυτή δεν μπορεί να μην αποδοθεί στους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν 40 χρόνια κτλ. Δεν είναι αύξηση, είναι αποκατάσταση λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση, όπως βέβαια γινόταν διαχρονικά κύριε Κουμπούρη, κάθε φορά που επιχειρούσαν να φέρουν μια
μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό, το οποίο βέβαια δεν έκλεισε ποτέ. Πάντα λέγανε τα ίδια. Βιωσιμότητα, εδώ μην ανησυχείτε, αποκατάσταση αδικιών, θωρακίζουμε το σύστημα για τα επόμενα 50 χρόνια κτλ. Κτλ. Και αυξήσεις και βελτιώσεις κτλ. Τα βλέπαμε βέβαια με το πιο ικτρό τρόπο οι συνταξιούχοι μέσα από την προσωπική τους εμπειρία και ζωή. Μας πάνε σε ένα γήπεδο που θέλουν να συζητάμε, δηλαδή ότι δήθεν αν θα πάρω, θα χάσω 50, θα χάσω 40, σαν το χότζα με τα ζώα. Το θέμα είναι τι πρέπει να δούμε όμως, γιατί τι άλλο έρχεται που είναι πολύ χοντρό και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και να ξεσηκωθεί, και κυρίως και τα νέα παιδιά. Ποιο σύστημα θωρακίζουμε όλα αυτά τα χρόνια? Θωρακίζουν το σύστημα εκείνο το οποίο τους υπαγορεύει ότι οι συντάξεις, τα μεροκάματα πρέπει να πέσουν, η αξία της εργατικής δύναμης πρέπει να πέσει και οι συντάξεις πρέπει ουσιαστικά να, τα όρια ηλικίας να πηγαίνεις από την εργασία στον άλλο κόσμο και να παίρνεις μια πενιχρή σύνταξη. Αφού ουσιαστικά τώρα θέλουν να καταργήσουν την υποχρέωση του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση, να καταργήσουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, να καταργήσουν την εισφορά που πρέπει να δίνουν οι εργοδότες που είναι αποτέλεσμα της εργασίας και να φορτώσουν στον εργαζόμενο την ασφάλιση ως ιδιωτική υπόθεση, δικιά του υπόθεση, αποκλειστικά σε αυτόν. Όχι κοινωνική ασφάλιση που να ασφαλίζει την οικογένεια και να έχει ασφάλεια ο εργαζόμενος στα παιδιά του, στην οικογένειά του. Ατομική ασφάλιση με ιδιωτικούς όρους. Το κράτος δεν θα διασφαλίζει τις συντάξεις όπως μέχρι σήμερα είχαν παλέψει οι εργαζόμενοι και διασφαλιζόταν, αν θέλετε, το σύνολο της σύνταξης. Το κράτος θα διασφαλίζει μόνο τα 380 ευρώ σε αυτή τη φάση, γιατί και αυτά θέλουν να τα πάνε στα 220. Και τα όρια ηλικίας θα τα πάνε στα 67 και στα 70 χρόνια σιγά σιγά, γιατί αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει, του παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Εδώ έχουμε 40 μέρες απεργίας στη Γαλλία για τον ίδιο λόγο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα κρύβουν όλα αυτά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ προβάλλουν ορισμένα δίκτυα και κάποιους συνδικαλιστές οι οποίοι μαζί με ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης μοιράζουν αναδρομικά στους συνταξιούχους και έρχονται ουσιαστικά να μας πάρουν τα κεφάλια. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Θερμέ. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι όπως έγινε με τον νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις, Αξιόγλου Βρούτσι, Βρούτσι Αξιόγλου Βρούτσι ξανά. Τώρα βλέπουμε νονός πάλι ο κύριος Βρούτσι στον νόμο του κύριου Κατρούγκαλου. Τώρα θα πούμε νόμο, θα πούμε το νομοσχέδιο ουσιαστικά είναι Κατρούγκαλου Βρούτσι. Να το πούμε. Βλέπουμε τα μεγάλα κόμματα εδώ συνένεση, έτσι. Δηλαδή στα κυρία. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Και αυτή είναι η επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν αυτά τα κόμματα. Ο κόσμος πρέπει πραγματικά να αντιταχθεί. Όπου και να πιστεύει, ό,τι και αν ψήφισε, ό,τι και αν έκανε, πρέπει να βγάλει συμπεράσματα, να συστρατευτεί με τις δυνάμεις που παλεύουν στο εργατικό, συνδικαλιστικό και το συνταξιουχικό κίνημα, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Και τίγεσαι να βάλεις στο στόχαστο την πλειοψηφία, διότι τα επαγγελματικά ταμεία, όπου να σηκώσεις πέτρα από κάτω, καμαρώνουν και λένε δικό, εμείς το φέραμε, λέει, για να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους. Στα επαγγελματικά ταμεία που ουσιαστικά καταλαβαίνετε μια ιδιωτικοποίηση που έχει σαρώσει κυριολεκτικά πια τους εργαζόμενους και δεν παίρνουν ούτε εκείνα που έχουν καταβάλει. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.